Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά, καθώς ναι. Το πρόγραμμα για τη βιώσιμη κινητικότητα, στην οποία έχει ενταχθεί ο Δήμος Πλατανιά το 2019, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Και αυτή τη φορά μετέβει ο Δήμαρχος με τους συνεργάτες του στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να συζητήσουν και να παρουσιαστούν οι πρακτικές για τη βιώσιμη κινητικότητα, αλλά και να λάβουν τα εύσημα για την περιοχή πιλότο, έτσι όπως χαρακτηρίστηκε ο Πλατανιάς, και όλα αυτά τα οποία τέθηκαν επιτάπητος για την βελτίωση της ποιότητα ζωής εκείνους τους 6 μήνες που η πόλη δέχεται πολύ μεγάλο κύμα επισκεπτών. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μαλανδράκη, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιες επαφές έγιναν σήμερα? Πάμε στη σημερινή ημέρα. Τι έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή? Η μέρα μόλις τελείωσε. Είναι στην ουσία το τελικό συνέδριο του SAMPLAS. Μετέχουν 7 πόλεις από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα και μία από τις 7 είναι ο Δήμος Πλατανιάς, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στην ουσία παρουσιάσαν αυτό το οποίο έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη τριετία, δηλαδή πώς μια πόλη όπως είναι ο Πλατανιάς, μια κοινότητα στην ουσία, η οποία για 6 μήνες έχει ένα μεγάλο όγκο, ο οποίος επιβαρύνει την ασφαλή και τη βιώσιμη κινητικότητα, είτε για οχήματα μιλάμε, είτε για επισκέπτες, είτε φυσικά για τους μόνιμους κατοίκους, θα μπορούσε να διαχειριστεί. Αναπτύχθηκαν κάποια εργαλεία το προηγούμενο διάστημα, τα οποία παρουσιάστηκαν και όντως, όπως είπε και η συνεργάτη σας, πιέζαν τα εύσημα από όλα τα μέλη του προγράμματος σε σχέση και με την επιστημονικότητα και με την καινοτομία, αλλά και κυρίως γιατί ήταν μέσα από διαβούλευση και με τους κατοίκους, αλλά και με τους φορείς και τους θεσμικούς εκπροσώπους συλλόγων και ενώσεων της περιοχής. Και δεν μιλάμε μόνο αμυγός της περιοχής, μιλάμε για τα μέσα δημόσιας μεταφοράς, μιλάμε για τα ταξί, μιλάμε για τους ξενοδόχους, μιλάμε για τέτοιους είδους εκπροσώπους φορέων, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Κλείνει λοιπόν το συνέδριο και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι το εργαλείο το οποίο εκπονήθηκε μέσα από την εργασία της ομάδας του Δήμου Πλατανιά, και να ευχαριστώ τους συνεργάτες μου αλλά και τους εξωτερικούς και τους υπαλλήλους αλλά και το Πολυτεχνείο Κρήτης, είναι ένα εργαλείο, κύριε Παναγιωτόπουλε, το οποίο έχουμε ήδη αναθέσει την εκπόνηση του ΣΒΑΚ, δηλαδή ποινού του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες θα ολοκληρωθεί, θα πάρει μια διοικητική μορφή, δηλαδή θα γίνει ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβέρνησης, και πάνω σε αυτό θα πατήσουμε μετά σαν Δήμος προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτά τα καινοτόμα τα οποία προτάθηκαν μέσα από διαβούλευση και από ερευνητική προσέγγιση εκπονήθηκαν, προκειμένου να έχουμε κάποιες λύσεις βιώσιμες και λειτουργικές στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινότητα του Πλατανιά και στην ευρύτερη περιοχή της, με τον πολύ μεγάλο αριθμό κλινών, επισκεπτών, αλλά φυσικά και για τους κατοίκους της περιοχής που απαιτείται να υπάρχει. Δήμαρχε, και πιο ενδεδειγμένη λύση. Θέλω λίγο να εστιάσουμε τι διαφορετικό θα βιώσουν από το ερχόμενο καλοκαίρι οι επισκέπτες του Δήμου σας. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την τουριστική περιοχή του Πλατανιά, αλλά και οι ντόπιοι στο κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας. Αυτό το οποίο θα γίνει σαν βραχυπρόθεσμο και το εντάξει μέσα στον χρόνο που τελειώνει το επόμενο διάστημα, είναι να δημιουργήσουν κάποιες ενημερωτικές πινακίδες, οι οποίες θα μετράνε την ταχύτητα του κύματος την ώρα που μπαίνει στον χώρο του Πλατανιά, αυτόματα στην οθόνη, την οποία θα το όχι, θα βλέπει την ταχύτητα την οποία, εφόσον υπερβαίνει το όριο της ταχύτητας του οικισμού, αυτόματα θα γνωρίζει με κόκκινα, με κόκκινους καθισμούς, ότι έχει υπερβεί το όριο. Αυτό είναι σε μια τοπική ευαισθητοποίηση του οδηγού του οχήματος που μπαίνει σε μια περιοχή η οποία είναι φορτωμένη συστατικά η λέξη από χιλιάδες επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Αντίστοιχα, έχουν κάποιες μικρές, ας πούμε, έξυπνες διαβάσεις οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν τον οδηγό ότι στη διάβαση σταματάμε. Είναι, ξέρετε, μια οποία δυστυχώς δεν την έχουμε. Στο επόμενο διάστημα όμως μιλάμε για πιο βαριά έργα, μιλάμε για παρακαμπτήριους οδούς, μιλάμε για τη δυνατότητα διαπλάτησης το πεζοδρομίο Κυπραίο, μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία στους κάθετους δρόμους. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εφόσον το ΣΒΑΚ μας, το οποίο εκπονείται, ξαναλέω, το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, με τα ερευνητικά εργαλεία τα οποία έχουν εκπονηθεί, σε συνεργασία της ομάδας του Δήμου Πλατανιά και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα πάμε σε μια λογική πλέον έργων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα διαφορετικό τοπίο στην κινητικότητα της κοινότητας. Μάλιστα. Και πρέπει να σταθούμε και με αυτό να κλείσουμε, Δήμαρχε, στην εξωστρέφεια, δεν έχω βαρεθεί να το λέω, που πρέπει να δείχνει τοπική αυτοδιοίκηση και σε αυτή την όμορφη συνεργασία με φορείς εκεί των Βρυξελών.
μόνο κέρδη προκύπτουν, μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε, όχι μόνο Πλατανιάς, αλλά όλη η Κρήτη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι για μας μεγάλη χαρά η Κρήτη να ακούγεται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, από τη Λιθουανία και τη Ρουμανία μέχρι την Ιταλία και το Βέλγιο, δηλαδή χώρες οι οποίες έχουν πολλά πράγματα από εμάς λύσει, είναι πολύ μπροστά από εμάς, έτσι, ή κάποιες άλλες που είναι σαν και εμάς, πάνε ίσως με πιο γρήγορα βήματα λόγω του νομοθετικού πλαισίου που έχουν, και να ορίζουν την προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος με τα εργαλεία τα οποία αυτή μια εκπονή και συνεργασίες που έχει, δημιουργούν πιλωτικές εφαρμογές, τις οποίες οι συνεταίροι του προγράμματος τις θεωρούν τόσο καλές ώστε να τα αντιγράψουν, αν είναι δυνατόν να πω τη λέξη, σε αντίστοιχες δικές του εφαρμογές. Δήμαρχε, πότε επιστρέφετε? Έχουμε αύριο ένα πολιτικό event, είναι πολύ σημαντικό, να σας πω, με πολιτικούς θεσμούς εδώ στις Βρυξέλλες, και το οποίο έχει να κάνει με θέματα που αφορούν τους Δήμους στη βαθμίδα των αρμοδιοτήτων αλλά και των δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν. Και το Σάββατο θα είμαστε πάλι πίσω. Ο καιρός πώς είναι? Ο καιρός είναι κρύο, δεν έχει βροχή. Ακούμε ότι στην Αθήνα έχει πολύ νερό. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει ηλιακάδα. Σωστά. Εδώ έχει πάρα πολύ κρύο, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι, αλλά δεν είναι και το ατρομερό. Λοιπόν, να είστε καλά, Δήμαρχε, την καλησπέρα μας.